Γεια! Ναι, τα ρε! Εντάξει, τι κάνεις? Καλώς τον, καλώς την, για να είστε εσείς σε αυτό το βίντεο. Είστε πονηρούλες, είστε ζουζουνάκια. Θέλετε να ξέρετε τα μυστικά μου? Αλλά να σου πω κάτι, θα στα πω τα μυστικά μου. Γιατί, τι τα έχουμε τα μυστικά? Τι τα έχουμε τα μυστικά? Για να τα μοιραζόμαστε τα έχουμε τα μυστικά. Με αυτούς που αγαπάμε. Καλώς ήρθες λοιπόν και πάμε να κάνουμε τα μαγικά μας. Αχουτσου, γιακού. Τρελή, τι γιατρού. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό το βίντεο, θα μιλήσουμε λίγο για ρετούς, για επεξεργασίες, για Photoshop. Βρισκόμαστε στην εποχή της τεχνολογίας και είναι γεγονός ότι μέσα από έναν υπολογιστή, και υπολογιστής πια είναι και το κινητό μας τηλέφωνο, κατά ψέματα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Να βάλεις άλλα κεφάλια σε άλλα σώματα, να αλλάξεις μαλλιά, να αλλάξεις μάτια. Αρκεί να ξέρεις να το κάνεις φυσικά, να έχεις την τεχνογνωσία, ή μπορείς να χρησιμοποιείς έτοιμα φίλτρα, όπως τα φίλτρα του Instagram ή του Snapchat, που με δύο αυτάκια. Και ποια δεν είναι πιο όμορφη με δύο αυτάκια? Δηλαδή σε όποια και να βάλεις δύο... Μισό. Σε όποια και να βάλεις δύο αυτάκια. Σε όποια και να βάλεις δύο αυτάκια, είναι πιο όμορφη. Είναι η πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού της. Γιατί είναι πιο χαριτωμένη, είναι πιο ζουζουζούζου, είναι πιο γατούλα, είναι πιο κοριτσάκι, είναι πιο... Όπως και να έχει. Οπότε ευχαριστούμε το Snapchat εκεί έξω. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και το Instagram έχει κάνει την προσπάθειά του πάνω σε αυτό. Αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι το Snapchat είναι πολύ καλύτερο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, επειδή καθημερινά δεν βάφομαι, γιατί είμαι πάρα πολύ τεμπέλα και όλο αυτό, make-up και τα λοιπά, όχι, βαριέμαι. Οπότε τι κάνω, βάζω τις ενυδατικές μου, φροντίζω να είναι λαμπερό το δέρμα μου και ενυδατωμένο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και μετά φοράω μόνιμες βλεφαρίδες, τις οποίες φοράω αυτές τις 3D τύπου που κάνεις αέρα στον απέναντι, αυτές, που άμα φοράς αυτές δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο κατά τη γνώμη μου. Άμα δηλαδή έχεις βλεφαρίδα, ακόμη και αν δεν έχεις τη μόνιμη βλεφαρίδα, βάψε μόνο τη βλεφαρίδα και δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Αυτό πιστεύω. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό σημείο που πρέπει να μακιγιάρεις. Οπότε, τις βλεφαρίδες τις έχω πάντα βαμμένες ή έχω τα extension βλεφαρίδας και έξω από την πόρτα. Γι' αυτό και πολλές φορές μπορεί να με δεις στο κρεβάτι ή την ώρα που ξυπνάω ή εννοώ σε κάποιο story και να πεις καλά αυτή πώς ξύπνησε έτσι. Όχι, είναι μόνιμη βλεφαρίδα, οπότε δεν τη βγάζεις το βράδυ, την ξαναβάζεις μετά το πρωί. Κατάλαβες, δεν είναι η ακουμπιστή, είναι αυτές που μπαίνουν και είναι μόνιμες. Το θέμα είναι όμως πάντα να είσαι κοντά στο φυσικό, να είσαι ο εαυτός σου και να μην κλωτσάει η εικόνα που ξέρουν οι φίλοι σου με αυτή που βλέπουν, γιατί είναι λίγο αστείο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την επεξεργασία που κάνουμε στο πρόσωπο. Προχωράμε τώρα λοιπόν στο φάκελο σώμα. Πολλές φορές με έχουν ρωτήσει αν κάνω ρετούς στις φωτογραφίες, αν τις επεξεργάζομαι. Υπάρχουν φορές που παίρνω κιλά και που χάνω κιλά και πώς βγαίνουν οι φωτογραφίες στο Instagram και τι ακριβώς κάνω. Τώρα πρόσφατα που ανεβάσαμε το βίντεο για τη δίαιτα, που ξεκινήσαμε τη δίαιτα. Οπότε πες τώρα. Πείνα είναι αυτή ρε φιλενάδα. Τι πείνα είναι αυτή ρε φιλενάδα. Δεν ξέρω, πονάει, πεινάει κανένας άλλος εκεί έξω μαζί μου? Πονάει, πεινάει, το ίδιο είναι. Anyway, τώρα λοιπόν που έκανα αυτό το βίντεο με τη δίαιτα και μετά συνέχισα καθημερινά να ανεβάζω φωτογραφίες από τα ρούχα που παραλαμβάνουμε στο sisichristi.com, μου γράφουν από κάτω: μα καλά, πότε αδυνάτησες? Πώς έγινε αυτό? Τι συμβαίνει αφού κάνεις δίαιτα? Τι αυτό? Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για την πόζα. Η πόζα είναι η πιο σημαντική και θα το κάνουμε σήμερα εδώ μαζί λίγο live για να το δείτε πώς συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηθεί σωστά και αυτό αλλάζει όλη την εικόνα που μπορεί να έχει το σώμα σου. Εγώ γενικά στη φυσική μου κατάσταση δεν είμαι πάρα πολύ της πόζας. Δεν βλέπεις, τώρα είμαι έτσι. Κανονικά έπρεπε να είμαι έτσι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα στηθείς και τι εικόνα θα βγάλει αυτό προς τα έξω. Ρετουσαρισμένες φωτογραφίες στα social media προσωπικών μου στιγμών δεν έχω ανεβάσει ποτέ. Ρετουσαρισμένες είναι οι φωτογραφίες που ανεβάζω από τις καμπάνιες. Ναι, προφανώς και πρέπει να ρετουσαριστούν. Είναι οι καμπάνιες μιας εταιρείας ρούχων και οφείλουν να είναι πολύ καλύτερες. Πάντα όμως σχετικά με την πραγματικότητα. Υπάρχουν φορές που έχει γίνει και μεγαλύτερη επεξεργασία σε αυτές, αλλά έτσι είναι όλες οι καμπάνιες. Δηλαδή,
ρετουσάρονται οι καμπάνιες της Victoria's Secret. Hello! Όσον αφορά όμως τις προσωπικές μου φωτογραφίες, ρετούς γίνεται μόνο όσον αφορά τα φίλτρα τους. Από εκεί και πέρα μπορούμε να μιλήσουμε για να σας δείξω πώς το σώζω όλο αυτό όταν χρειαστεί, πώς το κλέβω λίγο, πώς κάνω clever moves, έξυπνες κινήσεις και όλο αυτό βγάζει την καλύτερη εκδοχή, τη δική μου. Αλλά είναι πάλι δική μου. Απλά είναι η καλύτερη εκδοχή μου. Και αυτό γιατί πρέπει να σας δείξω και το ρούχο, που εσείς μπορεί να μην είστε τόσο γεματούλες όσο είμαι εγώ και να, άμα στηθώ και λίγο λάθος, να παρεξηγήσετε και το ρούχο, το οποίο κατά τα άλλα είναι τέλειο. Να λες. Δηλαδή η πόζα είναι όλη ιστορία, το πώς θα στηθείς είναι όλη ιστορία. Ας πούμε. Κάτσε να δεις. Άμα κάτσω εγώ τώρα έτσι λίγο βουζά. Πολύ ωραία, ε. Και μετά μπορώ να ρίξω λίγο το μαλλί. Να κάτσω και λίγο έτσι και να το κλέψω όλο, ρε φιλενάδα. Είναι πόζα, ρε παιδιά. Είναι πόζα. Άμα κάτσω έτσι. Άμα λίγο ρουφιχτείς. Θέλω να σας δείξω λίγο από το κινητό μου, γιατί αυτό κυρίως αφορά τις φωτογραφίες που βγάζω στον καθρέφτη. Οπότε θέλω να σας δείξω λίγο στις selfies πόσο σημαντική είναι η πόζα, ακόμα και στα βίντεο. Γιατί εγώ δεν ανεβάζω ποτέ μόνο τη φωτογραφία από ένα ρούχο. Ανεβάζω και βίντεο που συνοδεύει αυτή τη φωτογραφία, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και για να μην ακούω βλακίες. Λοιπόν, θα πάρω το κινητό μου. Τώρα λοιπόν, συγγνώμη, είναι ο μπαμπάς μου και στον μπαμπά μου το σηκώνω πάντα. Έλα, πικάκι μου. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η πρώτη σελίδα και εδώ έχω όλα μου τα social media. Και αν δεν είστε σε αυτή την παρέα, να ακολουθήσετε αυτή την παρέα, παρακαλώ, γιατί είμαστε πολύ ωραία παρέακι και κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, πρώτα να δούμε λίγο τις selfies. Τις selfies που αφορούν το κοντινό. Και στο κοντινό πρέπει να ξέρεις τις γωνίες σου. Να ξέρεις τις γωνίες σου, πώς θα κάτσεις καλύτερα. Κατάλαβες, πώς θα το σώσεις. Δηλαδή άλλο να το κάνω εδώ και να βγει μπρατσάρα και άλλο να το κάνω εδώ και να το σώσω λίγο. Κατάλαβες, πώς θα ποζάρεις ρε παιδί μου στο κινητό. Και πάμε λίγο να δούμε πρώτα τα φίλτρα που χρησιμοποιώ για τις φωτογραφίες. Το βασικό είναι το VSCO, VSCO, αλλά το είπα τώρα, δεν ξέρω. Αυτό λοιπόν, ας πάρουμε αυτό και ας βάλουμε μία από τις φωτογραφίες που βγάλαμε. Και μετά θα την πάρουμε και θα την επεξεργαστούμε με τα εκατομμύρια φίλτρα που έχει εδώ μέσα. Λοιπόν, εγώ συνήθως διαλέγω αυτά που τονίζουν με τα μαλλιά μου, είναι αρκετά ζεστά, αλλά δεν είναι κίτρινη όλη η φωτογραφία. Δηλαδή μου αρέσει πίσω να είναι λευκό το φόντο μου. Οπότε το KP8 είναι ένα φίλτρο που χρησιμοποιώ. Θα το χρησιμοποιήσουμε και τώρα. Και μετά κάνουμε Save Actual Size για να μην χάνουμε και την ανάλυση. Και στη συνέχεια προχωράμε στο Instagram που τη βάζουμε μέσα. Και από εδώ και πέρα τώρα συνήθως δεν προσθέτω κάποιο άλλο φίλτρο. Δηλαδή άμα έχω βάλει ήδη εκείνο. Μπορεί όμως να μην το έχω βάλει. Οπότε άμα δεν έχω χρησιμοποιήσει το Instagram και πάρω μια φωτογραφία κατευθείαν όπως είναι, τότε χρησιμοποιώ πολύ συχνά το Ludwig. Το Ludwig. Ludwig. Αυτό μου αρέσει επίσης πολύ γιατί σε κάνει να φαίνεσαι πιο μαυρισμένη, πιο λιωκαμένη. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το Valencia γιατί είναι καθαρό, είναι έτσι πιο καλοκαιρινό χρώμα. Και μετά θα το κατεβάσω λίγο. Μπορεί να ανεβάσω και την αντίθεση, λίγο τη θερμότητα, ίσως λίγο τον κορεσμό. Δεν επεξεργάζομαι ιδιαίτερα τις φωτογραφίες. Επίσης χρησιμοποιώ το PicsArt για τα κολλάζ μου και έχει διάφορα πράγματα που μπορείς να επεξεργαστείς, όπως σπυράκια, πανάδες και τα λοιπά, αν θες να σβήσεις κάτι συγκεκριμένο, αλλά θέλει αρκετή δουλειά αυτό. Μετά λοιπόν πηγαίνω εδώ και μπορεί να πάρω να κάνω ένα κολλάζ, πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες διάλεξης. Σύση, μπράβο σου. Μετά εδώ αν θες το περιθώριο το εξαφανίζεις ή το μεγαλώνεις ή το μικραίνεις, βάζεις διάφορα χρώματα κτλ. Εγώ συνήθως δεν χρησιμοποιώ, χρησιμοποιώ πάρα πολύ λίγο, χρησιμοποιώ μαύρο, γιατί είναι και το αγαπημένο μου χρώμα. Το σώζεις και επίσης το ανεβάζεις μετά στο Instagram και χρησιμοποιείς πάλι τα φίλτρα του Instagram. Πώς την έβγαλα αυτή τη φωτογραφία. Και ή το ξαναβάζω στο VSCO και μέσα στο VSCO βρίσκω το φίλτρο που θέλω να χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την επεξεργασία της φωτογραφίας. Πάμε να το κάνουμε λίγο στον ολόσωμο τον καθρέφτη, να δούμε πόσα...
Λοιπόν, και ερχόμαστε εδώ για να δούμε στον καθρέφτη πώς θα ποζάρουμε να είμαστε πιο γλυκούλες και ζουμερούλες και καλούλες. Γιουτσουγούτσου. Λοιπόν, ξανακάνω λοιπόν screen recorder και πάμε να δούμε λίγο πώς στυνόμαστε. Πώς στυνόμαστε. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι ο καθρέφτης είναι ακουμπιστός στο πάτωμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να είναι σωστή η φωτογραφία. Άμα λίγο προς τα έξω πετάξει τον ποπό σου, ο οποίος δεν είναι και λίγος, εντάξει, αυτός είναι. Αλλά εντάξει, δεν θα τον μικρύνω, ούτε θα τον μαζέψω. Αυτός είναι ο ποπός μου, σε όποιον αρέσει, για τους άλλους δεν θα μπορέσει. Και μετά, άμα λίγο τον πετάξεις και προς τα έξω και κορδωθείς προς τα μέσα, δηλαδή σε σχέση με τον άσε βούζα, καταλαβαίνεις, που αυτό δεν σε βοηθάει. Άμα λίγο κορδωθείς, καταλαβαίνεις, αμέσως ισιώνει το πόδι, μπαίνει μέσα η κοιλιά. Βάζεις και το χέρι στη μέση, ή το χεράκι λίγο προς τα πίσω, ή το ποδαράκι λίγο πιο μπροστά, λίγο έτσι, λίγο έτσι. Και κατευθείαν σώζεται, καταλαβαίνεις. Είναι όλα θέμα πόζας. Ναι, άμα κάτσεις βούζα, παύγεις βούζα. Άμα κάτσεις λίγο πιο πόζα, λίγο πιο κόσας, ναι, σίγουρα θα σωθεί. Ή το ποδαράκι προς τα πίσω, οπότε αυτό δίνει όλες τις καμπύλες στο σώμα σου και είναι ωραίες. Δεν σώζεται, τι λες? Νομίζω πως σώζεται. Βγάζουμε λοιπόν φωτογραφία. Συνήθως φαίνεται και το ρούχο. Ρίχνω και λίγο το μαλάκι από τη μία. Κάπως έτσι βγάζω το ρούχο. Φωτογραφία. Μπορεί να έχει κάτι στην πλάτη που θέλουμε να φανεί. Οπότε θα βγάλουμε και μία πλαϊνή. Λίγο ποδαράκι. Πεταχτούλι. Ναι. Μετά, συνήθως, όσον αφορά τα ρούχα κυρίως, θα πάω στο κολλάζ και θα πάρω και την πλαϊνή. Θα διαλέξω και την... Θα τις μεγαλώσω... Ευλόβητη κατάσταση. Θα τις μεγαλώσω όσο χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει. Τυχαία τώρα η επιλογή. Θα διαλέξω αυτές που θεωρώ ότι αναδεικνύουν καλύτερα το ρούχο συνήθως. Αυτή είναι λίγο στραβή. Τέλος πάντων, θα διάλεγα μια καλύτερη. Για να είναι και στο ίδιο ύψος, να φαίνεται ότι η κοπέλα είναι το ίδιο πρόσωπο για το οποίο μιλάμε. Και μετά αποθηκεύουμε και προχωράμε στο Instagram, όπου και τις ανεβάζουμε. Τι βάζουμε λοιπόν εδώ. Βάζουμε και ένα φίλτρο που να είναι αρκετά κολακευτικό, εν πάση περιπτώσει να δείχνει τις καμπύλες μας. Ωραίες, μπορεί να σκουρίνω, να δώσω αντίθεση ή να επεξεργαστώ κάπως διαφορετικά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις φωτογραφίες με τα ρούχα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το Snapchat και τα βίντεο που τραβάω με τα ρούχα μου, γιατί όπως σου είπα, ανεβάζω πάντα φωτογραφία, ανεβάζω και ένα βίντεο για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Στο Snapchat λοιπόν, φροντίζω να τραβάω πάντα από πάνω το πλάνο. Αυτό είναι πάντα πολύ κολακευτικό, οπότε περπατάς και φαίνονται τα ποδαράκια, μικρά ποδαράκια κάτω. Αλλά ακόμα και άμα το φέρεις και κάθετα μπροστά σου, πάλι συνεχίζει και είναι αρκετά κολακευτικό και δείχνεις και το ρούχο που θέλεις. Τώρα δεν ξέρω αν εσύ έχεις ρούχα να δείξεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πλάνο που βοηθάει. Δηλαδή, επειδή έχεις τον έλεγχο εσύ, βλέπεις που θέλεις να πάει και το πας. Κάτι άλλο που με ρωτάτε επίσης πάρα πολύ συχνά είναι πώς βάζω μουσική στο Snapchat. Όταν δείχνω κάποιο ρούχο, πώς βάζω μουσική και ακούγεται από πίσω μουσική επειδή δεν μιλάω. Και το κάνω έτσι λίγο πιο αέρινο, λίγο πιο εθέριο, γιατί είναι, βρε αδερφέ, και τα ρούχα που δείχνω. Οπότε, χρησιμοποιώ το Spotify, το οποίο χρησιμοποιώ γενικά έτσι κι αλλιώς για μουσική. Οπότε πηγαίνω στο Spotify, διαλέγω ένα τραγούδι. Αυτός ο Φάμπιο Ροβάτζι είναι ένας τραγουδιστής αγαπημένος του Φίλιππου. Διαλέγεις το τραγούδι λοιπόν που θέλεις, το βάζεις να παίζει. Το βολάρε, ας πούμε τώρα, στην προκειμένη περίπτωση. Κάτσε να χαμηλώσω λίγο. Και έτσι όπως παίζει αυτό, εσύ πας στο Snapchat και κάνεις το βιντεάκι σου. Αλλικά, με το βολάρε και τον Φάμπιο. Μια χαρά. Καταλαβες. Αυτά λοιπόν ήταν τα μικρά μου μυστικά. Ελπίζω να σου άρεσαν και να τα βρήκες χαριτωμένα. Γιατί θέλω να θυμόμαστε ότι πάνω απ' όλα τα social media είναι για fun και για πλάκα και για να περνάμε ωραία. Να έχουμε τους φίλους μας, τους followers μας. Να υπάρχει έτσι μια κοινότητα η οποία ενώνεται από κάποια στοιχεία και που, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε ανταλλαγή πληροφοριών και περνάμε καλά. Δεν πρέπει να το παίρνουμε και πάρα πολύ στα σοβαρά. Δεν πρέπει να δίνουμε και πάρα πολύ βάρος σε αυτό. Οι εικόνες που
βλέπετε γενικά. Αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά όλο τον κόσμο και όλο τον πλανήτη. Οι εικόνες που βλέπετε δεν θέλω να σας παρασύρουν. Όλες έχουμε τις καλές μας και τις κακές μας γωνίες, τις καλές μας και τις κακές μας στιγμές. Μπορεί το ίδιο να συμβεί και με τους παπαράτσι σε μια παραλία, να σε βγάλει από μια κακή πόζα με ένα πολύ κακό φως. Σε όλες μας έχει τύχει. Και μπορεί να σε βγάλει και σε ένα πολύ ωραίο φως και να είναι τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα. Οπότε, ναι, γίνεται επεξεργασία και στα περιοδικά γίνεται σαφώς πάρα πολύ μεγάλη επεξεργασία και στις καμπάνιες γίνεται σαφώς πολύ μεγάλη επεξεργασία. Από εκεί και πέρα όμως, όλες οι γυναίκες έχουν τα δυνατά τους σημεία, τα λιγότερο δυνατά τους σημεία. Καλό είναι να τα ξέρουμε, να τα αγαπάμε και να τα τονίζουμε και μπορούμε να βγάλουμε τη θηλυκή μας πλευρά και την ωραία μας πλευρά προς τα έξω, γνωρίζοντας ποια είναι αυτά και λίγο τονίζοντάς τα. Το σημαντικό είναι να είμαστε καλά. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Θέλω να είστε happy, 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 happy. Και το happy δεν καθορίζεται από τα κιλά. Το πόσο σε αγαπάνε οι άλλοι δεν καθορίζεται από τα κιλά. Ούτε από το σπυράκι, ούτε από την ακμή. Αν καθορίζεται από αυτό, δεν σε νοιάζει να σε αγαπάνε αυτοί που σε αγαπάνε ξου ξου ξου. Τοξική, έξω από εδώ. Αυτοί που μας αγαπάνε έτσι όπως είμαστε πάντα. Όλες τις ώρες. Και με τα σπυράκια μας, και με τις αβαψιές μας, και με τους μαύρους κύκλους μας, και με τις κυταρίτιδες μας. Και αγαπάνε και αυτά. Και εμείς το ίδιο για τους άλλους. Λοιπόν, ελπίζω να σε βοήθησαν αυτά τα μικρά τρίκ, να παίξεις κι εσύ λίγο παραπάνω με την εικόνα σου και δεν θέλω να ψαρώνεις. Το πιο σημαντικό που θέλω να κρατήσεις από αυτό το βίντεο είναι αυτό. Μην ψαρώνεις με την τελειότητα που μπορεί να δεις εκεί έξω. Και φυσικά δεν εννοώ τις δικές μου φωτογραφίες γιατί είναι πολύ μακριά από αυτό. Αλλά μπορεί να δεις κοιλιακούς, φετόνια, αυτά και ακόμα και τους κοιλιακούς που θα δεις. Το six pack. Άμα φάει μία πίτσα παραπάνω και πιει μία μπύρα και κάτσει λίγο βούζα, θα κάνει μπάκα. Δηλαδή για όλους τους ανθρώπους ισχύει αυτό. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι εδώ. Εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Αυτά που είπαμε είναι μυστικά και θέλω να μείνουν μεταξύ μας. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Σ' αγαπώ πολύ ακριβώς όπως είσαι. Πολλά φιλάκια.